Καλημέρα. Ξυπνήσατε. Ξυπνήστε όλοι τώρα. Πριν ξεκινήσει το βίντεο να πούμε χρόνια πολλά, γιατί ίσως το βλέπετε 28 Οκτωβρίου. Ελπίζω να τελειώσετε τους παρελάς και τα λοιπά και να είστε σε φάση που έχετε φάει αυτό το ξενέρο του μεσημεριανού με όλο τον κόσμο και τα παιδάκια που είναι έτοιμα τη μέρα με παρέλαση. Έκανε παρέλαση ο ειδικό σήμερα. Ναι, τον καμαρώσαμε. Γεια σα και παρέλαση. Μαρά, πώ δεν τα μπορώ. Τον καμαρώσαμε. Λεβέντη μου και ο γιο του είναι σε φάση. Να σου πω κάτι. Άγγλι, να σου πω κάτι. Κάτι γιωτό παλαιό. Θα σου πω κάτι. Λεβέντη! Και είναι ένα αγκούρι. Ένα αγκούρι έτσι. Α. Να σου πω κάτι. Και εγώ μαζί βάζω τον εαυτό μου. Δεν είναι ότι εγώ είμαι ο τέτοιο. Αλλά. Γιατί εσύ το γιο σου δεν τον καμαρώνει. Εννοείται θα τον καμαρώνω. Εννοείται. Έτσι, σήμερα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Εννοείται. Σήμερα. Αλλά υπάρχει και περίπτωση. Υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει και περίπτωση που θα του λέω πώ. Πώ περπατούσε έτσι με μαλάκα. Να του λέω. Αλλά δεν νομίζω. Ο καθένα έχει το κάτω. Το δικό του το παιδί, ρε φίλε. Μου βγάζει εμένα αυτό. Το δικό του το παιδί το βλέπει έτσι. Να σα πω κάτι. Σήμερα εγώ πήγα στο. Στο δεύτερο δημοτικό, στη γιορτή του δημοτικού. Πήγα, ήταν και η Ραφαέλα κτλ. Ρε φίλε, η δικιά μου ήταν η καλύτερη, η ομορφότερη, η πιο λεβέντισα, η πιο τέτοια. Από όλες. Ο καθένα το παιδί του έτσι το βλέπει, ρε φίλε, όπως και να το κάνεις. Τι λέει, εσείς τι κάνετε, πώς είστε. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Ακούστε λίγο τι έχει. Καταρχάς να πούμε και γεια στα παιδιά από πίσω. Δείξε λίγο την Τζέννη. Δείξε λίγο την Τζέννη, σε παρακαλώ. Γεια σα, πού είσαι, ρε. Τι λέει η Τζέννη. Τι λέει η Τζέννη. Είσαι καλά, αγόρι μου. Ξέρεις γιατί. Κοίτα, ακόμα δεν έχει αποκτήσει την οικειότητα με την κάμερα. Και όταν, όταν έρχεται η κάμερα, ενώ είναι χαλαρός, όταν έρχεται η κάμερα. Γεια σας. Μόντες. Καλά, καλά. Πάρε την κάμερα μόνο. Καλά. Μόλις φεύγει η κάμερα. Άνετος. Κουλ. Τι θα κάνουμε σήμερα, αδερφούλη μου. Αχα, τόσο καλά. Γιατί είσαι κατά εδώ, μεριά. Σαγκή, βρωμάς. Φτώχεια. Γιατί, μια χαρά είμαι εδώ. Καλησπέρα. Ξέρετε τι θέλω να κάνω πριν ξεκινήσω. Ήθελα πάντα. Εδώ είμαι, Μαριά, δεν βλέπω. Ήθελα πάντα να το κάνω αυτό. Τι θα κάνεις. Φέρε λίγο το κινητό σου. Φτωχέ. Τι φτωχέ, ρε μαλάκα. Το δικό μου κοστίζει όσο κάνει 5 δικά σου. Βλάκα. Όχι. 300 ευρώ παραπάνω είναι. Μην νομίζεις και εμένα τέτοια σκατά. Πανάκριβα. Φέρε λίγο το κινητό σου λίγο. Βγάλε λίγο. Δεν χρειάζεται, φορτίζει και έτσι. Δεν ξέρω. Τι θα κάνεις, ε. Για να δω. Βγάλε το λίγο, ρε. Βγάλε αυτή τη φτωχιά τη θήκη. Καλά, γιατί έχεις τόσο μεγάλες θήκες βαριές. Μήπως γιατί σπάνε. Κοίταξε, Android. Αυτό δεν είναι εντάξει. Τα Androidάκια είναι... τα ντύνεται έτσι. Ναι, ξέρεις γιατί, έτσι. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αν πέσουν κάτω, δεν παθαίνουν τίποτα. Το δικό σου πέσει κάτω. Το είδαμε. Καταρχάς, τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Πιάστε λίγο να δεις. Τι είναι αυτό. Έλα, βάλε λίγο ρε μαλάκα να σου πω. Τι είναι αυτό. Χωρίς να το σπάσεις όμως το κινητό, ε. Ναι, μισό λεπτό, αδερφούλη μου, εδώ. Χάγιο το καρατζάς. Καρατζός παιδί μου, χτυπιέται εκεί πέρα. Φέρε λίγο να δω κάτι. Που από πάντα ήθελα να το κάνω. Εδώ βλέπετε ένα iPhone XS. Το βλέπετε. Πανάκριβο. Το οποίο φορτίζει πάνω σε ένα Android Huawei. Όχι, μωρέ, φορτίζει. Φορτίζει όντως. Τι έγινε, φιλαράκι. Πώς πάει. Κάτσε να δω. Έτσι δούλε. Θα με γεμίζεις. Το γύρισε. Φυσικά Ντέι γαϊδαράκο, ντέι. Φυσικά και θα το γυρνούσε υπέρ του. Ντέι γαϊδαράκο, όχι, θα φορτίσω για να κάνω τα business call μου. Φύγε να φορτίσει το κινητό μου, δούλε. Τι θα κάνουμε σήμερα, θα σας πω ποιο είναι το concept σήμερα. Τι θα κάνουμε. Το concept σήμερα είναι ότι θέλω να σας δείξω επιτέλους κάτι το οποίο πραγματικά το ζητούσατε πάρα πολύ και μαζί σας και εγώ θα ήθελα να το δω και εγώ ενδιαφέρομαι όταν βλέπω έτσι χώρους και τέτοια πράγματα, μου αρέσει γενικά έτσι όταν... Κοτσομπόλες όλοι. Ναι, είμαστε λίγο κοτσομπόλες. Λίγο κοτσομπόλες, τι έπαθα. Με καλή την έννοια, εγώ δηλαδή ψάχνω. Αυτός έχει τρία λεωφορεία. Όταν βλέπω συλλογές, όταν βλέπω καινούργια setups και τα λοιπά, όπως τον Κώστα, που έκανε ο Check Tech Now, τον οποίο να στείλω φυλάκια. Τα είδα ρε παιδί μου και γουστάρω έτσι όταν τα βλέπω την ομορφιά, ας πούμε. Καυλωμένους ανθρώπους να, ναι, ρε παιδί μου, να αγαπάνε το καθένα τους και να το φτιάχνουν. Ναι, με αυτό που έχει και... ο καθένας. Και μην ξεχνάτε, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές,
Το σημαντικό είναι τον χώρο που ζείτε δεν θα τον φτιάχνετε για να τον βλέπουν οι άλλοι. Θα τον φτιάχνετε για να τον χαίρεστε εσείς. Εντάξει, εάν κάτι δεν είναι βολικό, κάτι το οποίο εγώ το πήρα μάθημα και γι' αυτό θα δείτε κάτι δίπλα πολύ πιο προσωπικό, εάν δεν αισθάνεστε εσείς καλά εκεί μέσα, αλλάξτε τον. Και άνετη. Και άνετη, ναι. Και να αισθάνεσαι καλά, να το βλέπεις και να λες, εγώ εδώ πέρα γουστάρω. Μια πολυθρόνα καιρός να είναι. Άμα αυτή η πολυθρόνα είναι τούμπανη ρε φίλε και κάτι ωραία και το ευχαριστιέσαι εκεί πάνω, πάρτε να. Δεν χρειάζεται να πάρεις την άβολη, την τετράγωνη, τη δερμάτινη, τη μαύρη. Εδώ πέρα δεν έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε. Καρέκλες. Ναι. Λοιπόν. Οι καλύτερες καρέκλες του πλανήτη Γη, ξεκάθαρα. Περίμενα σε να το εξηγήσω. Όποιος πει οτιδήποτε για διαφήμιση, τον έφαγα. Όχι, η καλύτερη διαφήμιση έχω παίξει όλο μου το κλαν. Είναι 45 level στο Lineage 2 με αυτές τις καρέκλες. Τέλος. Ωραία, ακούστε λίγο να σας πω τι έγινε. Θυμάστε ότι είχαμε πάρει κάποιες καρέκλες. Είχαμε αγοράσει κάποιες καρέκλες από ένα μαγαζί τέλος πάντων της Ελλάδας online. Ήρθαν οι καρέκλες, δεν ήταν πολύ ακριβές, ήταν 99 ευρώ. Είχαμε πάρα πολλά έξοδα, θέλαμε απλά bucket καρέκλες να έχουμε. Και budget. Και budget, ρε παιδί μου, να κολλάει λίγο στα χρήματα γιατί είχε ξεφύγει το πράγμα. Και λέω, θα πάρουμε αυτές τις δύο μπάκετ φθηνές. Ήρθανε οι μπάκετ, θυμάστε ένα live stream που παίζαμε, το πρώτο live ήταν, ναι, το ηγετικό. Που μας πάγαν τα αρχίδια. Οι καρέκλες ήταν απάλευτες. Πονούσανε ο κόλος μου, η μέση μου, ένα ξερό. Έτριζε, ναι. Τα χέρια δεν μπορούσε να τα στηρίξει καλά, κουνιόντουσαν τα μπράτσα. Ναι, και θυμάσαι ότι έβριζα. Και Sky Moore, η EM Systems, και μου λέει, Σάκη, σας είδα παιδεύεστε λίγο, λέει, με αυτές τις καρέκλες. Θέλετε να σας στείλω δύο, λέει, καλές. Του λέω, φυσικά θα στείλεις, ρε αγόρι μου, γλυκούτσικο. Εννοείται. Φυσικά θα στείλεις και εσύ. Εμείς ήμασταν στη φάση όμως ότι πρέπει να τις αλλάξουμε. Ναι, θα τις αλλάζαμε 100%. Ούτως ή άλλως θα τις αλλάξουμε. Όταν βρίσκαμε το budget, θα άλλαζαν οι καρέκλες. Τώρα, προφανώς και ο άνθρωπος έστειλε και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay, χορηγία οι καρέκλες, προφανέστατα. Αυτό που θέλω να σας πω και θέλω να με έχετε εμπιστοσύνη είναι ότι αυτά που θα πω για την καρέκλα αυτήνα δεν τα λέω για να χαϊδέψω αυτιά, γιατί τα λέω γιατί ισχύουν. Εντάξει, και όποιος τις πάρει και απογοητευτεί θα τα ξαναπούμε. Και ας έρθει να μου πεις, Σάκη, με κορόιδεψες. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Έλα λίγο να τις δεις. Λοιπόν, καταρχάς άλλη ποιότητα κατασκευής. Αυτή είναι η μάρκα, Andasit. Okay. Θα σας έχω link κάτω στο description. Αυτές είναι οι καρέκλες. Είναι σαφέστατα πιο γουρούνια από τις άλλες, στιβαρότατη και όταν κάθεσαι, ρε παιδί μου. Για είναι 200 κιλά η καρέκλα. Δεν σηκώνεται. Καταρχάς είναι και για στρομπουλούλιδες, δηλαδή χωράνε τα πόδια σου χωρίς να χτυπάνε. Ναι, όντως είναι και για σας. Είναι και για τους στρομπουλούλιδες. Αλλά έχω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το χρώμα. Την πάστα. Κοίτα η Apple πώς κορυδεύει τον κόσμο. Το πήρε για κόκκινο. Τι κάνεις, με αυτές τις καρέκλες έχεις όλες τις επιλογές, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά ωραίες, στιβαρές, άνετες. Το μόνο που δεν με βολεύει εμένα σε αυτές είναι το μαξιλάρι πίσω, το οποίο αφαιρείται και το έχω βγάλει. Κάτσε, παιδιά, θα σας δείξω εγώ. Θα είμαι η γκόμενα που τα κάνει αυτά. Δείτε εδώ πέρα το μαξιλάρι. Και είναι. Παιδιά, κάνει αυτό. Δείτε. Wow. Θα πέσω, Χριστέ. Όποιος έκανε το λογότυπο έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Με το TAF στο τέλος, ε. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν χωρούσε. Οπότε, το TAF τώρα εδώ στη γραμματοσύρα. Και ξέρεις τι, κοίταξε, μπορείς να δείξεις λίγο και τα ροδάκια. Μπορείς να δείξεις λίγο και τα δωράκια. Τη κάλτσα μου τη σεξι. Τη βλέπεις εδώ τη ρόδα. Ρε φίλε, ενισχυμένο πράγμα. Ενισχυμένο πράγμα. Όχι, να μην το ξαναλέμε. Υπέρ ευχαριστημένος. Δεν ευθυνές. Δεν είναι από τις φθηνές, 99 και 100, είναι λίγο πιο ακριβές από αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή, οπότε δεν τη λέω, μην κάνω χαζομάρα. Πρέπει να είναι 200 κάτι, 180, δεν ξέρω. Θα σας έχω link στην περιγραφή αν θέλετε ρίξετε μια ματιά. Αν ψάχνετε, περίμενε, εάν ψάχνετε καρέκλα, μπάκετ, καλή, ποιοτική, με καλά δέρματα κτλ, στιβαρή και άνετη, ορθοπαιδικά και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος έχει σπονδυλόλυση. Αυτή είναι η καρέκλα σας. Πάμε λίγο. Να πω εγώ κάτι άλλο. Τι? Κάτι τελευταίο. Ναι, πες μου. Αυτή την καρέκλα την έχω σπίτι και γιατί. Ναι, ρε, μαλά, για τις ανάγκες των γυρισμάτων την φέρνω με τον Ναβάρα πίσω. Καταλαβες. Ναι, αυτό οπότε μόνο. Αν μας ακούει η M-System, στείλτε του μία ακόμα του. Άλλη μία, σας παρακαλώ, έχω γαμηθεί με τον Ναβάρα να πηγαίνω έρχομαι. Αλήθεια, δεν γίνεται. Μου λέει ο Σαξ, έχουμε γύρισμα. Θα φανεί το στούντιο εκεί με τις καρέκλες, θα φανεί. Όχι ρε πούστη. Όχι ρε πούστη. Κάθε φορά αυτό, έχουμε live stream. Όχι ρε πούστη. Ωραία, τώρα. Οπότε αυτά, ναι.
Να πάμε λίγο στο δικό μου το χώρο. Τι, disclaimers, κλασικά. Ο δίπλα χώρος, αυτό που ήθελα εγώ να κάνω με το χώρο, το θυμάσαι το παλιό, το gaming room, με τις συλλογές των βιντεοπαιχνιδιών κτλ. Προφανώς και ήταν πολύ όμορφο, ήδη, για πολύ κόσμο. Πάρα πολλά από τα έπιπλα, πολλά από το σχεδιασμό κτλ. Είχαν φτιαχτεί από εμένα. Σίδωρο κατασκευές. Απλά αυτό που με ενοχλούσε, καταρχάς δεν με βόλευε ο χώρος πλέον. Αισθανόμουν ότι ότι πνίγομαι όταν έπαιζα ή όταν ήμουνα στο γραφείο. Γενικά κάτι αισθανόμουν. Και επίσης, μιας και κάναμε το στούντιο δίπλα και μπήκαμε στη διαδικασία για μαστόρια να βάλουμε και το χέρι μας στην τσέπη, έτσι. Λέω, Σάκη, θα πάρουμε και το δίπλα σβάρνα. Πουτάνα όλα τον κρέμψε. Πουτάνα όλα, θα πάρουμε και το δίπλα σβάρνα και θα το φτιάξω και το δίπλα. Κανονικά. Και ήθελα να κάνω ένα χώρο που δεν θα έχει να κάνει με Unboxholics, δεν θα έχει να κάνει με γυρίσματα, δεν θα έχει να κάνει με live stream. Βλέπετε πλέον τι έχουμε για τα live stream. Δεν θα έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Και θα είναι ένας χώρος 100% δικός μου που θα τον ευχαριστιέμαι εγώ και θα γουστάρω να τον βλέπω εγώ. Δεν τον έδειχνα τόσο καιρό γιατί ήθελα να σας το δείξω σε βιντεάκι, ρε παιδί μου, και να σας εξηγήσω 5 πράγματα. Θεωρώ ότι για εμένα αυτό που έφτιαξα είναι το όνειρο ζωής μου. Ήθελα κάτι τέτοιο ανέκαθεν να έχω. Δεν είναι τόσο ζεστό και τόσο πολύχρωμο όσο το προηγούμενο, αλλά είναι αυτό που ήθελα εγώ για να γουστάρω εγώ. Οπότε, ελάτε μαζί μου στο νέο Man Cave. Στο νέο Gaming Man Cave. Πάμε. Και καλώς ήρθατε στο νέο μου, θα έλεγα Fab Cave. Oh. Holy fucking shit. Καλώς ήρθατε στο νέο μου Man Cave. Να σας πω και κάτι. Νομίζω ότι είναι αυτό που πάντα ήθελα. Και τι εννοώ. Τι μπορεί να θέλει ένας άντρας, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει και ένα παιδί. Να έχει ένα χώρο δικό του, να ευχαριστιέται μόνος του ήρεμα το χώρο του. Έτσι και εγώ. Αυτό το σημείο είναι μακριά σε διαφορετικό όροφο από το βασικό μου σπίτι, οπότε πλέον η δικιά μου η κόρη έχει μεγαλώσει, δεν φοβάμαι μην ανέβει και κάνει ζημιά και τα λοιπά, οπότε δεν αγχώνομαι καθόλου γι' αυτό και δεν έχω βάλει βιτρίνες μπροστά, αν και μελλοντικά μπορεί να βάλω, απλά κόστιζαν πάρα πολύ βιτρίνες και για την ώρα τις άφησα. Και τέλος πάντων, ήθελα αυτό το δωμάτιο να το χωρίσω από, όχι τη μέση, αλλά το 1 τρίτο να κάνω το σημείο που θα κάθομαι σε υπολογιστή και τηλεόραση να παίζω, οπότε δεν θα με πλακώνουν παιχνίδια και φιγούρες, και το άλλο μισό να το κάνω σαν ένα, για τα δικά μου μάτια, το δικό μου μουσείο, έτσι, για τη δικιά μου συλλογή μουσείο, έτσι. Απέχει πολύ για να θεωρηθεί μουσείο, εννοείται, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ με τη λέξη μουσείο. Τώρα, όλα είναι κατασκευές custom, με παραγγελία από ανθρώπους εδώ πέρα στην Αριδαία, ξυλουργούς και τέτοια πράγματα. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι custom. Ήθελα να έχω, ας πούμε, ένα χρώμα σε όλα μου τα έπιπλα. Πλέον όλα μου τα έπιπλα είναι μαύρα και ξέρετε ότι με το μαύρο έχω ένα θέμα. Ήθελα όλα να είναι μαύρα, ήθελα φωτισμό. Δυστυχώς ο RGB φωτισμός ήταν ακριβώς, οπότε επέλεξα μόνο λευκό φως, που εντάξει, πρακτικά αυτό είναι που μου αρέσει. Έχει 100 μέτρα λεντοτενία όλο το δωμάτιο, και ναι, και ήθελα να φωτίζονται τα πάντα. Τα πάντα όμως, και με ένα διακόπτη, κλακ,
ανάβουν όλες οι βιτρίνες, οι λεντοτενίες από τις βιτρίνες. Θα ξεκινήσω με κάποια βασικά πράγματα. Καταρχάς δείξε λίγο το πάτωμα κάτω. Okay. Έχω βάλει μοκέτα. Κάτι το οποίο ονειρευόμουν, έβλεπα στους Αμερικάνους, έβλεπα από εδώ, έβλεπα από εκεί. Ήθελα να έχει μοκέτα. Είναι πολύ φθηνή η μοκέτα. Βάλτε τη και εσείς στη ζωή σας, παιδιά. Δηλαδή έχει 3 ευρώ, 4 ευρώ το τετραγωνικό. Όλο το χώρο τον έντυψα με 90 ευρώ η μοκέτα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και εκτός ότι είναι ζεστό, εκτός ότι είναι πολύ καλό για τον ήχο, εκτός ότι δείχνει πιο καθαρό και πιο clean, είναι ρε παιδί μου πιο όμορφο να φαίνεται σε έναν χώρο. Αυτό εδώ που βλέπετε δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ξαναλέω από εδώ κάτω είναι η είσοδος, οπότε έπρεπε να το αφήσω έτσι. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι ανεβαίνω εδώ πάνω και μπορώ και πειράζω και συμμαζεύω τις φιγούρες μου. Ξεκινάω από αυτό το σημείο. Όλος αυτός εδώ ο τείχος, πες το τείχο τέλος πάντων, είναι οι φιγούρες μου, εντάξει. Οι φιγούρες αυτές, ξαναλέω ότι είναι στο 95% φιγούρες μέσα από συλλεκτικές. Ελάχιστες είναι φιγούρες οι οποίες τις πήρα, τις αγόρασα ή μου τις έστειλε το Otaku Store ξεχωριστά. Οι περισσότερες είναι λοιπόν από συλλεκτικές. Εδώ είναι ένα κομμάτι που επίσης έχει μικρότερες φιγούρες, κάποια αμίμπο και τέτοια πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω αναλυτικά ένα προς ένα. Σκέφτομαι να κάνω στο Instagram ένα live και να το δείξω αναλυτικά, ρε παιδί, να κάνουμε μια ώρα tour, έτσι, ή ένα τέτοιο πράγμα. Ή ξέρω εγώ σε κανένα Inferno Braveheart να τα δείξω όλα αναλυτικά. Αυτό, 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 αυτό και αυτό. Τώρα δεν θέλω να κάνω τέτοιο, θέλω να σας δώσω μια γενική εικόνα. Και εδώ λοιπόν είναι αυτός ο χώρος. Έχει και κάποια πράγματα λίγο από εδώ πέρα, άμα θέλεις λίγο Άλεξ να έρθεις. Έλα, ζωντανή εκπομπή είμαστε, μην αγχώνεσαι. Έλα λίγο και από εδώ, μπράβο, τέλεια. Τέλειος είσαι, κάτσε να το πω και λίγο σεξουαλικά. Είσαι τέλειος, Αλέξανδρε Καρατζά, δηλαδή είσαι ανεπανάληπτος, δεν υπάρχεις. Τώρα, θα πρέπει, θες να δεις από εδώ, έλα λίγο έτσι ερασιτεχνικά, πουλάκι μου, γλυκούτσικε. Λοιπόν, εδώ, εμένα δεν με χρειάζεσαι τώρα. Εδώ έχω το σημείο με τις κονσόλες μου, okay? Εδώ είναι όλες οι μη ενεργές. Και τι εννοώ, ότι δεν τις χρησιμοποιώ τώρα, currently, που λένε και οι Αμερικάνοι, κονσόλες μου. Από τις καινούργιες, τις φρέσκες, μέχρι και τις πιο παλιές. Και εδώ είναι οι πιο παλιές. Με τα αμίγα μου, τα όμορφα, τα οποία πλέον... Ωραία ιστορία. Ότι, ναι, είναι ολόκληρη ιστορία, τέλος πάντων. Αυτή, έτσι, για το γαμότο της υπόθεσης, αυτή είναι η αγαπημένη μου κονσόλα. Τη λατρεύω. Overall, όλων. Ναι, ναι, ναι. Για κάποιο λόγο με αυτή να είχα το τεράστιο hype, τη λάτρευα, έπαιζα πάρα πολύ. Sound of the Beast και τέτοια πράγματα. Στην εποχή την καλή εποχή των παιχνιδιών του 90 τόσο. Τώρα, όλο το υπόλοιπο είναι video games. Αυτός ο μεσαίος ο διάδρομος, όλος, η Τζέννη που θα πάει, έλα εδώ, έλα εδώ Τζέννη, έλα εδώ, έλα, έλα εδώ, από εδώ έλα, έλα από εδώ. Δεν πειράζει. Γεια σας. Εδώ θα έρθω, έλα. Είναι λίγο στριμόκολλα για να μπορέσουμε να χωρέσουμε κάμερες και τέτοιο, οπότε συγχωρέστε μας. Η συλλογή να χωρέσει, φίλε. Όλος αυτός εδώ ο διάδρομος και από την απέναντι πλευρά, αυτό εδώ το έπιπλο τέλος πάντων, φιλοξενεί συλλεκτικές εκδόσεις, κουτιά μεγάλα που είναι λίγο παράξενα, ας πούμε, στο να φιλοξενηθούν σε κανονικά ράφια. Εδώ λοιπόν είναι όλα μου τα τέτοιου στυλ παιχνίδια, συλλεκτικές, με συγχωρείτε. Και από εδώ και από την απέναντι πλευρά. Είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα αξιοποιήσω και αυτό εδώ το πάνω, το χώρο, 100%. Για την ώρα χώρεσα καλά, okay. Αν έρθεις τώρα από αυτή την πλευρά του διαδρόμου, από εδώ ξεκινάνε τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, τα οποία τα έχω βάλει εδώ, ώστε όταν κάθομαι στον καναπέ, θα σας τα δείξω σε λίγο, όταν κάθομαι στον καναπέ να τα έχω των τωρινών κονσολών δίπλα μου, μην πηγαίνω και ψάχνω μακριά κτλ. Οπότε έχω τα PlayStation 4, τα Xbox One και Switch, έτσι. Αυτά είναι που χρησιμοποιώ τώρα. Ακριβώς δίπλα έχω και το PC, που εντάξει πλέον στο PC δεν παίρνεις παιχνίδι να κατεβάσεις, να βάλεις στο PC σου για να παίξεις, τα έχεις στο Steam και τα λοιπά, οπότε ναι. Όλος λοιπόν αυτός εδώ ο διάδρομος, θα στουκάρει ρε, είμαι σίγουρος, θα χτυπήσει. Όχι, εντάξει, καλά είσαι. Όλος εδώ ο διάδρομος έχει παιχνίδια. Xbox 360, προχώρα, έλα, πουλάκι μου γλυκούτσικο.
PS3, PSP, Wii, Wii U, GameCube και λίγα κάτω GameCube, το οποίο εντάξει δεν έχει νόημα να τα δείξεις. Έχω και future proof ράφια τα οποία τα έχω αφήσει κενά επίτηδες, γιατί θα έρθουν και άλλα παιχνίδια. Εδώ έχουμε τις πιο παλιές κονσόλες, Sega, Mega Drive, Master System, Sega Saturn, okay? Nintendo 64, Super Nintendo. Εδώ έχω τα CD-like κουτάκια, δηλαδή του PlayStation 1, Dreamcast και κάτω κάποια PSV και κάποια έξτρα του PC. Xbox, το αρχικό Xbox, PlayStation 2, DS, 3DS και πιο κάτω Game Boy. Και εδώ είναι οι κασέτες μου, τα cartridges. Έλα, πουλάκι μου όμορφο, το έχει, το έχει ρε το σκυλί ρε. Εδώ είναι τα cartridges λοιπόν, οι κασετούλες μου, οι γλυκούτσικες, οι οποίες δεν έχουν κουτιά, όπως πάντα. Δεν ξέρω, αυτά τα είδεξες πριν τα... Φανήκανε λίγο, αλλά πες ότι είναι οι μικρές. Αυτές είναι οι μικρές μου οι κονσόλες, οι mobile τέλος πάντων, οι handheld, sorry, όχι mobile, μην τρελαθούμε. Handheld λίγο τους παλιά, handheld θα τις λέμε και τώρα. Και άμα θες, αυτό που έχει μείνει είναι να δείξω από αυτή την πλευρά, ας πούμε, του διαδρόμου. Επίσης, κομμάτια μεγάλα που δεν χωράνε σε ράφια, έτσι, συλλεκτικές εκδόσεις, κάποια press kits όπως το πολύ πρόσφατο, το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε, στην αγορά, για να το φρείτε, του Call of Cthulhu και τέτοια όμορφα πραγματάκια. Portal Gun. Το Portal Gun, το Pac-Man αυτό είναι του Otaku Store δώρο, φανταστικό. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε από εδώ τι γίνεται. Πριν πάω σε αυτόν εδώ το χώρο με τα setup, εδώ έχω το Κράνος καταρχάς που μου έκανε δώρο ένα παλιδάρι, τα έχω δείξει στο Instagram όλα αυτά. Πρόπινα αυτά παιδιά, φανταστική δουλειά, το Κράνος της Σάμους, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω δύο ηχιάκια της Νταλή, νομίζω έτσι τα προφέρονται σωστά, τα οποία τα πήρα για να κάνουν surround. Τώρα, το σημείο που είναι εδώ δεν είναι καλό για surround. Γενικά στο χώρο έχω πράγματα να κάνω, κάποιες αλλαγές, κάποια έξτρα που χρειάζονται και λίγα λεφτά μελλοντικά. Τα έχω πάρει, έχω βάλει τις αναμονές με τα καλώδια, δουλεύουνε, αλλά το surround εδώ δεν δουλεύει καλά. Γιατί όταν κάθομαι σε αυτόν εδώ τον καναπέ, εδώ πέρα, δεν έχει πολύ καλή αίσθηση του surround. Γιατί τα ηχεία αυτά πρέπει να είναι κάπου εδώ. Τώρα θα δω, ίσως κάνω κάποιο είδους κολονάκια, κάποιους βραχίονες να έρχονται κοντά μου εδώ όταν παίζω. Θα δούμε. Και αν έχετε καμιά ιδέα, ρίχτε την κάτω στα σχόλια. Τώρα, από εδώ μεριά, που είναι το βασικό setup, έχω το βασικό μου PC, okay. Αυτό είναι το βασικό μου PC, οθόνες στον τοίχο, το όμορφο μου κάδρο Metroid εκεί πέρα από τον graphic, το τουμπανάκι μου για το οποίο θα έχετε πολύ σύντομα κάποια νέα και εξελίξεις πολύ σημαντικές, θα τις δείτε. Αυτή είναι η καρέκλα που είχαμε δίπλα σε μαύρη. Εκείνες, όχι τις καλές που σας έδειξα πριν, τις άλλες δεν βολεύει, δεν ξέρω τι θα κάνω, και αυτή να θα την σουτάρω κάποια στιγμή. Μελλοντικά όμως, okay, εντάξει, και εγώ χρησιμοποιώ τη δίπλα φέρνω για να έρθω όταν είναι να κάτσω για ώρες εδώ πέρα. Το γραφειάκι παιδιά είναι πιο λιτό, εντάξει, δεν ήθελα κάτι extreme, δεν μου πιάνει πλέον λόγω των live streams το ότι γίνονται δίπλα. Απλά θέλω ένα γραφείο εγώ πλέον με δύο οθονίτσες για να κάνω τα edit περισσότερο και... Όχι κάτι γιγαντιαίο ρε παιδί μου, ένα edit κάνω εδώ και παίζω παιχνίδια εδώ όμως, με HDMI στο PC. Τώρα, εδώ είναι το βασικό μου setup, κάτσε να το κάνω. Όχι, δεν πήρα καινούργια ηχεία, τα έβαψα και δεν ήξερα ότι θα βαφτούν τόσο τέλεια. Τα έδωσα σε ειδικό να τα βάψει ξυλουργό και επιπλά, πως τους λένε τέλος πάντων, επιπλοποιώ, μου τα έβαψε. Μαύρα όλα, και τα ηχεία μου τα Νταλή και το μπάσο μου το magnet, την μπασοκαμπίνα, και έγιναν όλα μαύρα και εγώ εγκεφαλικά είμαι χαρούμενος το ότι όλα πλέον στο σπίτι μου είναι μαύρα. Θα μου πεις γιατί τόσο μαύρα. Έχω μαύρη ψυχή, τι θες ρε φίλε. Τα ψάκι. Ναι. Πλάκα κάνω. Α, να τα του γραβαράνε τα τηλέφωνα. Τριγκάκι ρε.
Κάτσε, κάτσε. Σήκωσε. Live, τώρα εδώ πέρα. Έλα! Μ' ακούς? Μ' ακούς? Αφού δεν έχεις σήμα, τι παίρνεις ρε τριγκάκι τηλέφωνο? Τέλος πάντων. Κλείσ' το τώρα να μην μας ενοχλεί. Τώρα, συνεχίζουμε. Εδώ είναι ένα επιπλάκι, επίσης custom, με τις βασικές μου κονσόλες, ένα Switch, ένα Xbox One X, την Scorpion έκδοση και ένα μαύρο PS4 Pro. Στο κέντρο βλέπετε ένα κεντρικό ηχείο Dali, ένα APC UPS και τον ενισχυτή μου, τον οποίο δεν τον αλλάζω, για την ώρα είμαι πάρα πολύ καλυμμένος, ένας Denon είναι με πολλά Watt, τέλειος, όμορφος, έχει τα πάντα, οπτικές ίνες, είμαι υπερκαλυμμένος. Τα ηχεία είναι ηχιάρες, βγάζουν ειδικά πλέον παιδιά με το... με την μοκέτα κάτω, ο ήχος είναι συγκλονιστικός, κυριολεκτικά, βαράνε τηλέφωνο εδώ πέρα. Έτσι που λέτε μετά του ήχου, μας διάκοψε ο τριγκάκης πάλι με το τηλέφωνο. Τώρα θα μου πεις εδώ γιατί το έχεις τόσο άδειο. Τι θέλω να κάνω εδώ, στον τοίχο. Είχα κάδρα πολλά, έχω και από το τάκου πάρα πολύ ωραία δωράκι που μου έχει στείλει Dark Souls και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλω τελικά να βάλω κάτι. Δεν θέλω να μου αποσπάει τίποτα την προσοχή όταν παίζω. Και για την ώρα, έχω παίξει αρκετά εδώ πάνω, για την ώρα δουλεύει. Δηλαδή αισθάνομαι ότι έρχομαι εδώ, από εδώ και πέρα είναι η συλλογή, το φορτωμένο, το εντυπωσιακό, φώτα κτλ. Αλλά από εδώ και έπειτα ξεκινάει το gaming, δηλαδή μία οθόνη και τα ηχεία μου. Δεν θέλω να με προβληματίζει τίποτα. Δεν έχω βάλει ούτε LED φωτισμούς. LED θα βάλω όμως από πίσω στο επιπλάκι, δεν θα το αφήσω έτσι. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά με το χώρο, εγώ τον ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, γιατί εδώ πάνω ηρεμώ, κυριολεκτικά όμως. Νιώθω ότι μετά από τα τόσα χρόνια που μαζεύω παιχνίδια, που κάνω συλλογές, που τέλος πάντων όλη αυτή την προσπάθεια, την όποια προσπάθεια κάνω να μαζέψω αυτά που έχω, νιώθω ότι πλέον τα έχω σε ασφαλές μέρος, δηλαδή σε όμορφο, σαν να τα περιποιούμε καλύτερα. Έτσι τα νιώθω, σαν δικά μου παιδιά τα έχω όλα τα πράγματά μου. Εντάξει, και μην το παρεξηγείτε, κάποιοι έχετε καύλα με εξατμίσεις, εγώ έχω με παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό. Και τέλος πάντων, είναι ένας χώρος που τον ευχαριστιέμαι πάρα πολύ και είναι χώρος 100% του Σάκη. Δεν παίρνουν ούτε unboxholics εδώ, ούτε live stream, ούτε αλέκος, ούτε γυναίκα, ούτε παιδί, ούτε κανείς. Είναι ο χώρος μου, έχω τα παιχνίδια μου, το PC μου και το setup μου και λιώνω. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στη διαδικασία να κάνω έξοδα για να φτιάξω εκ νέου το μέρος. Ξέρω ότι θα έχω πάλι πρόβλημα χώρου, ευτυχώς έχω και μία αποθήκη δίπλα. Υπάρχουν σχέδια και μήπως επεκταθώ προς τα εκεί. Αλλά για την ώρα είμαι πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου φίλοι, που λέει φίλοι η Τατιάνα. Θεατές. Αγαπημένοι μου φίλοι θεατές. Μαλά και το πιστεύεις ότι είναι πρακτικά όντως θεατές. Είναι φίλοι θεατές. Είναι οι θεατές. Τέλος πάντων, αυτά με τον χώρο μου παιδιά, τον Αλέκο δεν είχαμε... Μπορείς να πεις ήμουν αφρόνιμο. Όχι, ήσουν απομονωμένος, δεν σε θέλαμε, έτσι κι αλλιώς. Έτσι ήσυχος μέσα, όμορφα, ωραία, έβαζες τις μουσικούλες με τα ακουστικά και είσαι ο χαρακύριος. Ωραίος. Τώρα, πριν κλείσουμε, υπενθυμίζουμε ότι την άλλη Κυριακή έχουμε το πολύ μεγάλο event τον Unboxholics στη Θεσσαλονίκη, παρέα με τον Γερμανό. Τι κάνανε εκεί με τα εισιτήρια. Τι έχετε κάνει με τα εισιτήρια, με τα... Σε 5 λεπτά έφυγαν όλα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Σε 5 λεπτά εξαφανίστηκαν τα δωρεάν εισιτήρια. Να το ξεκαθαρίζουμε γιατί ξέρεις, μπορεί και να υπάρξουν κάποιοι που δεν ξέρουν. Και επιπληρωμή πάλι θα φεύγαν σε 5 λεπτά. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι εγώ το λέω για άλλους. Τέλος πάντων, έχουμε μια σαφή ξεκάθαρη θέση εδώ και καιρό. Τέλος πάντων. Δωρεάν, εννοείται μόνο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που δείχνετε κάθε φορά για μας. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για πάρα όλα. Με τους Θεσσαλονικείς τα λέμε από κοντά. Θεσσαλονικείς. Με αυτούς που πρόλαβαν τέλος πάντων να εξασφαλίσουν θέση, τα λέμε από κοντά στην Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα στο Principal. 4 Νοεμβρίου. Στο Principal 6 ώρα. Γιατί τους καλείς? Δεν υπάρχει λόγος.
Τι εννοείς? Αφού έχουμε κλείσει τελείως. Εγώ πρέπει να το πω. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ οφείλω να το πω. Μήπως και. Ναι. Και τι άλλο, ήθελα να πω. Ναι, και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια, προτζεκτάκια, τα συζητούσαμε και πριν. Θα δείτε ωραία βλογκάκια, live στριμάκια και τα λοιπά. Και πολύ σύντομα κιόλας. Αυτά, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Πήγα να το πω, ρε. Το είπα εγώ πρώτος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, παιδιά. Όχι, το είπα πρώτος.